Μία τοποθέτηση. Σας ευχαριστούμε. Τώρα, αν χρειαστεί κάποια επιπλέον ερώτηση, θα σας ξανακαλέσουμε. Κυρία Πρόεδρε, θα παρακαλούσα να παραμείνει ο... Α, ωραία. Κύριε Βακόπουλε, παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ για το βήμα καταρχάς. Βρίσκομαι μαζί σας για να εκφράσω την έντονη αντίδραση του Δήμου, όχι απέναντι στο έργο καθ' αυτό, αλλά στη διαδικασία που ακολουθείτε. Η θέση αυτή έχει λάβει και το χαρακτήρα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που σας έχει κοινοποιηθεί. Βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες, τους τρεις εκ των οποίων τους κάλυψαν οι συνάδελφοι εκεί. Εγώ θέλω και παρατήρησα το εξής παράδοξο. Ο εκπρόσωπος της εταιρείας, απαντώντας σε όλους τους προβληματισμούς της Επιτροπής, αγνόησε επιδεικτικά το ιδιοκτησιακό. Δηλαδή το γεγονός ότι ο Δήμος δηλώνει ότι η περιοχή του ανήκει. Και πάνω σε αυτό, την συμπεριφορά δηλαδή αυτή απέναντι στο Δήμο, τη δικαιολόγησε με το ότι ο συγκεκριμένος εκπρόσωπος δούλευε ή ότι ο Δήμαρχος έπρεπε να τον πάρει τηλέφωνο για να κανονίσουμε το τι θα γίνει στη δική μας περιοχή. Δηλαδή έρχεται ένα πρόσωπο νομικό, ξεκινάει διαδικασίες σε περιοχή κυριότητας του Δήμου, αγνοεί το Δήμο και ο Δήμος οφείλει να τηλεφωνήσει στο πρόσωπο αυτό και να πει τι κάνει στην περιοχή μου. Εγώ θα ήθελα και θα θεωρούσα πιο έντιμο ο εκπρόσωπος της εταιρείας να τοποθετηθεί στο δικό μου συμβούλιο και όχι να τον κυνηγάω σε εισαγωγικά εγώ σε άλλα όργανα και βλέπω πρώτη φορά έναν άνθρωπο από την εταιρεία αυτή. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω ευθέως αν αμφισβητείτε το ιδιοκτησιακό καθεστώς ή την κυριότητα του Δήμου στις συγκεκριμένες εκτάσεις. Αυτή την ερώτηση ήθελα να κάνω στον εκπρόσωπο της εταιρείας και θα τοποθετηθώ και για τα υπόλοιπα. Καταρχάς, αν έχει την εξουσιοδότηση να απαντήσει σε αυτή την ερώτηση. Και αν αμφισβητεί ή αναγνωρίζει την κυριότητα του Δήμου στις συγκεκριμένες εκτάσεις. Όχι όλο το σύνολο της έκτασης, σε αυτό γνωρίζει ποιο είναι. Να απαντήσω. Παρακαλώ, να έχετε το λόγο. Ναι. Δεν αμφισβητώ καμία έκταση, ούτε, αλλά δεν έχω πάρει και καμία έκταση. Δεν μπήκα στη διαδικασία να πάρω μια έκταση. Δεν έχω κάνει καμία κίνηση να πάρω κάποια έκταση. Και δεν αμφισβητώ ότι κάποιο κομμάτι της έκτασης είναι δημοτικό. Σας ενδιαφέρει π.χ. το γεγονός ότι αν ο Δήμος είναι αντίθετος με τη χρήση αυτής της έκτασης, δεν θα μπορούσατε να επεκτείνετε δραστηριότητα σας εκεί. Δηλαδή, είναι λίγο σχήμα ανακόλουθο. Συμβαίνει. Στις επενδύσεις συμβαίνει αυτό. Ή θα πάρεις μια αρνητική ή μια θετική. Δηλαδή, δεν είναι κάτι που δεν το έχουμε ξαναδεί. Το ναι ή το όχι, το αρνητικό ή το θετικό. Προφανώς μπορεί να υπάρξει μια αρνητική απάντηση. Ούτε θα μαλώσουμε, ούτε θα μπούμε σε διαδικασίες άλλες. Απλώς λέω ότι δεν αμφισβητώ την έκταση ότι μπορεί να είναι ιδιωτική, αλλά δεν έχω πάρει κάποια έκταση. Θα ήθελα ούτε να είμαι, στο ούτε, δικό μου ούτε... Δημοτικό Συμβούλιο και σας απευθύνω επίσημα την πρόσκληση. Ορίστε. Για να τα συζητήσουμε αυτά τα θέματα με τον ιδιοκτήτη της γης, ας το πούμε, και όχι να σας βλέπω εξ αποστάσεως. Δεν έχω καμία αντίρρηση στο να συζητήσω με τον ιδιοκτήτη της γης για τη γη. Καμία. Μα καμία. Η υπόλοιπη προβληματισμή του Δήμου είναι το περιβαλλοντικό κομμάτι, όσον αφορά την επιρροή που θα έχει λίγο στον υδροφόρο ρήγο και τη θερμοκρασία, το χωροθετικό, δηλαδή κάποια από τα πολύγωνα προσεγγίζουν περιοχές οι οποίες αναπαλαιώνονται, για τις οποίες ο Δήμος έχει επενδύσει μεγάλα χρηματικά ποσά και κατανοώ ότι πολύγωνο δεν σημαίνει ότι τα πάνελ θα επεκταθούν μέχρι εκεί, αλλά θα υπάρχει η δυνατότητα να επεκταθούν μέχρι εκεί. Και όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι, εγώ αμφισβητώ ευθέως το ότι η επένδυσή σας θα αποδώσει στην τοπική κοινωνία όσα λέτε εσείς ότι θα αποδώσει. Μακάρι. Σε κάθε περίπτωση, ήθελα να σας πω ότι στο σημείο που μιλάμε σήμερα, ο Δήμος έχει σκοπό να ασκήσει όλα τα νόμιμα μέσα που διαθέτει για να προασπίσει το συμφέρον του και ελπίζω σε μια ομόφωνα αρνητική απόφαση από το Συμβούλιο σας. Σας ευχαριστώ. Μα δεν χτυπάμε το συμφέρον σας. Δεν ερχόμαστε εδώ για να... Πάντως, σε κάθε περίπτωση δεν σας είδαμε. Και αυτό εγώ το θεωρώ σχήμα ανακόλουθο. Εδώ είμαι και τώρα με βλέπουμε και συζητάμε. Εντάξει, μπορούμε κάποιες... Εντάξει. Εντάξει. Παρακαλώ. Δεν έγινε αυτό, αν σας υπάρχει... λέω. Όχι, δεν είναι λίγο. Υπάρχει τώρα... κάποια άλλη εντάξει. Ερώτηση. Κυρία Πρόεδρε, εγώ έχω καλυφθεί και με την προηγούμενη φορά που μου δώσετε το λόγο. Παρατήρησα και νομίζω ότι έγινε εμφανές στο Συμβούλιο ότι η εταιρεία αγνοεί επιδεικτικά το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Ο Δήμος δηλώνει κάθετα την αντίθεσή του σε οποιαδήποτε ενέργεια της εταιρείας, στις εκτάσεις που του ανήκουν. Δηλώνει τη διαμαρτυρία του δημοσίως
για τον τρόπο που προσπαθεί η εταιρεία να επέμβει στις εκτάσεις αυτές, και δηλώνει επίσης δημοσίως ότι η πρώτη ενέργεια που θα αναλάβει τη στιγμή που θα πατήσει πόδι κάποιος στις εκτάσεις του Δήμου είναι ένα πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής. Θα ήθελα σε κάθε περίπτωση να δούμε τους εκπροσώπους της εταιρείας πρώτα εδώ και μετά να συζητήσουμε οτιδήποτε άλλο. Σχετικά με τις υπόλοιπες ανησυχίες μας, νομίζω ότι έχω καλυφθεί από τους περιφερειακούς συμβούλους. Θέλω να τονίσω ιδιαίτερα το γεγονός ότι το πολύγωνο προσεγγίζει αυτό που είπε ο κύριος Μάνος 100 μέτρα από την πλατεία του χωριού. Στο σημείο εκείνο διενεργείται μια τεράστια επένδυση αναπαλαίωσης ενός ιστορικού σχολικού κτηρίου και προφανώς αυτά τα δύο δεν συμβαδίζουν. Σε κάθε περίπτωση, από τη φτωχή μου εμπειρία, δεν έχω δει ποτέ ζώα να βόσκουν μέσα σε φωτοβολταϊκό πάρκο. Αλλά ακόμα και αυτό να γίνει, η εξαίρεση της έκτασης από επιλέξιμο βοσκότοπο ουσιαστικά αφαιρεί από την περιοχή την οικονομική της αξία. Ελπίζω σε μια ομόφωνα αρνητική απόφαση. Και σας ευχαριστώ που με δεχτήκατε σήμερα. Εμείς ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βακόπουλε.